Σαφές μήνυμα προς τους Μητροπολίτες Μόρφου και Τριμηθούντος που έσπασαν την καραντίνα και κάλεσαν τους πιστούς να προσέρθουν στις εκκλησίες, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο προκαθήμενος της εκκλησίας τους κάλεσε να σταματήσουν να συμπεριφέρονται σαν παιδιά. Μου έφεραν ως παράδειγμα ότι γιατί πηγαίνουν στις αγορές, στα σούπερ μάρκετ, γιατί πηγαίνουν στις τράπεζες. Δεν είναι παιδάκια για να τους κάνω μάθημα. Και απίφθινε έκκληση προς το κοινό να παρακολουθήσει τις λειτουργίες από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνά του, τονίζοντας ότι δεν θα πεθάνουν οι πιστοί αν δεν πάνε εκκλησία. Πήρα κατά των δύο Μητροπολιτών μέσω του Α και από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας. Δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι θεοί που ελέγχουμε τον κόσμο, αλλά ούτε και με εγωισμό να εμφανίζουμε τους εαυτούς μας ότι εμείς είμαστε οι πιο πιστοί. Προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν μπορούμε παρά να ακολουθούμε τους νόμους, ούτως ώστε να προφυλάξουμε τον κόσμο. Παρέμβαση στο μείζονθέμα που προέκυψε και από τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχει αρχίσει αστυνομική ποινική διερεύνηση, οπότε θα αναμένουμε να συμπληρωθούν οι ανακρίσεις και να μας σταλεί για μελέτη και κρίση ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης οποιονδήποτε ποινικών αδικημάτων από οποιαδήποτε εμπλεκόμενα πρόσωπα. Λακωνική ήταν η απάντηση του Προεδρικού για την επίθεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Μόρφου Νεόφυτο για τα περιοριστικά μέτρα. Τα περιοριστικά μέτρα δεν είναι μέτρα κατά της Εκκλησίας. Ενώ διανύουμε ήδη τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι ιερείς και ψάρτες επιστρατεύουν την τεχνολογία για να βρίσκονται κοντά στους πιστούς, μεταδίδοντας τις λειτουργίες μέσω Facebook, χρησιμοποιώντας τα κινητά τους.